Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Total War Warhammer 2. Είμαστε εδώ και πάμε να δούμε την ιστορία με τον Donuts. Πριν πάμε στο παιχνίδι, να σας πω ένα πράγμα το οποίο ίσως μερικούς να μην σας ενδιαφέρει, αλλά σίγουρα ενδιαφέρει τους περισσότερους. Θέλω να ξέρετε ότι ο χρόνος για να γυρίσω ένα Total War Warhammer είναι περίπου 2 ώρες. Το βίντεο είναι 2 ώρων και μετά περνάει μέσα από μοντάζ για να γίνει 30 λεπτό. 20 λεπτό ανάλογα με το πόσο σημαντικά πράγματα γίνανε σε αυτές τις 2 ώρες. Το ότι το βίντεο που βλέπετε είναι 20 με 30 λεπτά περίπου δεν πάει να πει ότι εγώ κάθισα μόνο μισή ώρα για να φτιάξω αυτό το βίντεο. Κάθισα 2 ώρες για να γυρίσω το βίντεο και άλλες 2 ώρες για να το ξαναδώ και να κόψω τα βαρετά σημεία που πιστέψτε με είναι πάρα πολλά στο Total War Warhammer. Ειδικά όταν αποφασίζω να κάνω μια μάχη, υπάρχει ένα τεράστιο loading, φορτώνει το παιχνίδι και κάθε φορά που μπαίνω σε μια μάχη και βγαίνω από μια μάχη τρώει πάρα πολύ χρόνο. Εσείς δεν βλέπετε τίποτα από όλα αυτά, λογικό είναι, εγώ όμως τα βλέπω. Πού θέλω να καταλήξω όμως, γιατί ήδη σας κούρασα. Όταν βλέπετε ότι ένα παιχνίδι, ειδικά το Total War, δεν βγαίνει στη μέρα του, χαίρομαι πολύ που το περιμένετε τόσο πολύ, να μην παρεξηγηθώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θέλετε να το βλέπετε, αλλά θα προτιμούσα να μου το δείξετε με like και με views. Νομίζω είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Το να μου σπαμάρετε ένα άλλο βίντεο που έβγαλα, κάνε Total War και με άσχημο τρόπο μερικοί, δεν είναι αρκετά ευγενικό. Και σίγουρα θα ήθελα και εγώ να κάνω Total War Warhammer. Μην νομίζετε ότι το αποφεύγω για επειδή δεν θέλω να κάνω. Απλά όταν μια μέρα δεν έχω 2 και 2 ώρες, δηλαδή 4 ώρες εύκαιρες για να γυρίσω το Total War, επιλέγω να κάνω ένα παιχνίδι το οποίο θα μου φάει ας πούμε 20 λεπτά και άλλα 20 για να βγάλω ένα βιντεάκι όπως έβγαλα χθες 10 λεπτό. Για να μην σας αφήσω χωρίς βίντεο. Δηλαδή, υπάρχουν δύο επιλογές όταν έχω 2 ώρες και άλλες 2 για να γυρίσω το Total War. Υπάρχει η επιλογή να σας αφήσω χωρίς βίντεο. Μπορεί να σας αρέσει αυτό, δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν μου αρέσει να σας αφήσω χωρίς βίντεο. Προτιμούσα να βγάλω ένα βιντεάκι, να δούμε ένα καινούργιο παιχνίδι που θα ήταν πιο εύκολο για μένα να το γυρίσω παρά να μην έχουμε καθόλου βίντεο. Αυτά θέλω να ξεκαθαρίσω. Πάμε στο βίντεο. Ελπίζω να μην σας κούρασα και ελπίζω να καταλάβετε κάποια πράγματα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Πού είχαμε μείνει στο βίντεο? Υπάρχει το νησί Donuts. Το είχαμε κάνει όλο δικό μας. Έχουμε στείλει τον Tyrion σε αυτή την περιοχή για τα Dark Elves. Τα Dark Elves είναι ο νούμερο 1 αντίπαλος μας αυτή τη στιγμή στα Rituals. Πάει προς το 4ο, ενώ εμείς είμαστε μόλις που ξεκινήσαμε το 3ο. Όταν λέω μόλις ξεκινήσαμε το 3ο, εννοώ ότι στην περιοχή μας εδώ πέρα έχουν εμφανιστεί στρατοί. Ένας του House και ένας του Skaven, τα οποία μάλλον πηγαίνουν προς αυτή την πόλη που πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να προστατευτεί και η πόλη του Lothern και του Vol's Anvil. Ένας στρατός επίσης έρχεται εδώ πέρα, μάλλον για να έρθει σε αυτή την πόλη, στο Lothern. Πώς θα προστατεύσουμε εμείς αυτές τις πόλεις? Στο προηγούμενο επεισόδιο θυσιάσαμε τον Dorian για να ξεπαστρέψει όσο μπορούσε τους περισσότερους στρατιώτες από αυτό το στρατό του House. Τη θέση του Dorian πήρε η Saedril, μια πριγκίπισσα, η οποία έμεινε με 2 δράκους. Ο Star Dragon είναι ο πιο σημαντικός, έκανε 300 kills. Έχετε προωθεί όλοι με αυτό και εγώ το ίδιο. Δεν μπορώ να κάνω στρατό γεμάτο με Star Dragons, γιατί είναι πανάκριβη και γιατί χρειαζόμαστε ποικιλία στρατών, γιατί αν ο αντίπαλος έχει μόνο δόρατα, οι Star Dragons θα πεθάνουν. Πρέπει το κάθε unit να πολεμάει συγκεκριμένο αντίπαλο. Επίσης, εδώ κάτω έχουμε αυτόν εδώ τον τύπο, τον Λαουτάρο, ο οποίος έχει στρατό και ετοιμάζεται το Star Dragon εδώ πέρα σε ένα γύρο να προστατέψει το Lothern. Αυτή εδώ η περιοχή, το Vol's Anvil, νομίζω ότι είναι αρκετά προστατευμένο γιατί το έχω κάνει ένα κτίριο το οποίο έχει πάρα πολύ άμυνα μέσα αυτή η πόλη. Νομίζω πολύ δύσκολα θα την πάρει κάποιος. Πρέπει να το κάνω και σε άλλες πόλεις, αλήθεια είναι, αλλά το έκανα εκεί πέρα γιατί αυτή είναι η σημαντικότερη πόλη μας, γιατί αυτή μας δίνει Wave Fragments για να κάνουμε τα Rituals. Τι θα κάνουμε για αυτή την πόλη τώρα, γιατί δεν μπορούμε με τον τύπο που πέθανε, ο Dorian, να νικήσουμε αυτούς τους δύο που έρχονται σίγουρα σε αυτή την πόλη, ίσως να σταματήσουν για αρχή και στις άλλες, στις ενδιάμεσες, αλλά μας νοιάζει αυτή. Αν νικηθεί αυτή εδώ η πόλη, το Ritual σταματάει. Αν σταματήσει το Ritual, χάνουμε πάρα πολύ χρήσιμο χρόνο. Και ήρθε η πρώτη στιγμή που θα κάνουμε κάποιο από τα Rite που έχει το παιχνίδι. Θα πληρώσουμε 1500 coin, gold όπως λέγονται, για να έχουμε για 10 γύρους αυτά εδώ τα effects. Δηλαδή, μείον 10% για να χτίσουμε τα συγκεκριμένα units. Συν 5 για τα συγκεκριμένα units, experience για τα συγκεκριμένα units και το σημαντικότερο, army ability. Μία έκρηξη για τον εχθρό μας λέει. Οπότε πληρώνω τα 1500, μου ξεκλειδώνει εδώ κάτι, δεν ξέρω τι γίνεται, Rite performed, ωραία. Και πάμε σε αυτή την πόλη και θα δημιουργήσουμε έναν ακόμα στρατό. Πολλοί μου είπατε ότι χρειαζόμαστε έναν εξτρά στρατό. Έχουμε πάρα πολύ λεφτό, Ray Άφθονο, οπότε μπορούμε να φτιάξουμε ανθρώπους. Και πρώτο βλέπω εδώ τον Tyra, έναν πρίγκιπα ο οποίος έχει πάρα πολύ bonus στην επίθεσή του και προκαλεί φόβο. Οπότε κοστίζει μόνο 245, τον παίρνουμε και αμέσως πάμε να φτιάξουμε κάποια units. Θα ξεκινήσω κυρίως με τοξότες γιατί θα είναι πίσω από τα τείχη για άμυνα.
Οπότε γεμίζουμε για αρχή με 5 τοξότες εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί όλοι και οι δύο στρατιώτες θα έρθουν προς την πόλη αυτή. Μέχρι να έρθουν θα έχω φτιάξει ήδη πάρα πολύ στρατό. Εάν πάνε να πάρουν αυτές τις δύο πόλεις, λογικά θα τις θυσιάσουμε για χάρη της άμυνας στις σημαντικές πόλεις. Δεν μπορούμε να σώσουμε όλες τις πόλεις μας, ας ελπίσουμε να μην έρθουν σε αυτές τις πόλεις. Ταυτόχρονα μην ξεχνάμε τον Τίριον, ο οποίος είναι εδώ πάνω και νίκησε αυτούς εδώ τις προάλλες. Έκανα λάθος. Καταρχήν στον Τίριον έβαλα ξεκλείδωσα εδώ, μου είπε ότι παίρνει δράκο. Τελικά δεν είναι δράκος, δυστυχώς. Είναι άλογο. Δεν θέλω να είναι πάνω σε άλογο ο Τίριον, γιατί τον κάνει ευάλωτο στα δόρατα. Θα το βγάλουμε για να μπορέσει να σκοτώσει κόσμο από τα πόδια, με τα πόδια όπως θα είναι. Απλά δεν γίνεται να το βγάλω τώρα. Αυτό που έχω αποφασίσει είναι ότι αυτές τις πόλεις, αντί να τις πάρω για δικές μου, που θα ήταν καλύτερο να τις παίρνω για δικές μου, δεν μπορώ. Αν πάρω αυτή την πόλη για δικιά μου, έχει αυτό το σηματάκι το κόκκινο αντί για πράσινο. Οι πόλεις που έχουμε τώρα κάτω είναι πράσινες. Πάμε να σας δείξω, γιατί τώρα μέσα σας είδα που δεν με πιστέψατε. Εδώ πέρα, ας πούμε, είναι πράσινο. Εδώ πέρα είναι κόκκινο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς τα ξωτικά εδώ πέρα. Εάν φτιάξω πόλη εδώ πέρα, θα έχω public order μείον 3 και θα κοστίζουν συν 50% όλα τα κτίρια. Θα πέφτει το growth μείον 7. Ο χρόνος για να φτιαχτούν τα κτίρια θα είναι διπλάσιος. Και γενικότερα θα παίρνω και 50% λιγότερα λεφτά. Οπότε είναι μια πόλη η οποία θα μου δημιουργεί προβλήματα παρά καλά πράγματα. Οπότε θα τις κάψω όλες. Θα τις κάψω στη θέμελα, δεν θα μπορεί κανείς να τις πάρει. Δεν θα τις έχω ούτε εγώ, ούτε ο αντίπαλος θα τις έχει. Οπότε θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ήρθε η ώρα να δούμε τι κινήσεις θα κάνουν αυτοί. Όχι, θα πάνε να αποτελειώσουν τους δράκους μας. Αχ. Μόλις πέθανε η τύπισσα που μόλις φτιάξαμε. Auto resolve, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να νικήσουμε. Οι δράκοι μας ήταν ήδη πληγωμένοι, έχουν περισσότερα units. Κυριολεκτικά ήταν 3 άτομα και πάλι σκοτώσαμε 52, εντάξει. Η τύπισσα όμως ζει ακόμα. Πάλι καλά, γιατί έχω πληρώσει πολύ ακριβά για αυτή την τύπισσα. Πάνε να ξαναεπιτεθούν στην τύπισσα. Τώρα έχουμε την άμυνα της πόλης όμως. Θα μπορούσα να το παλέψω, να μην το παλέψω, αλλά βλέπω εδώ ότι είναι υπέρ τους οι μάχοι, σίγουρα θα νικήσουν. Έχω μια μικρή εντύπωση όμως ότι ίσως να καταφέρουμε να τους νικήσουμε μόνο αν πάμε να παίξουμε κανονικά. Οπότε, loading. Για σας τίποτα. Η μάχη θα ξεκινήσει. Πού να βάλω το στρατό μου? Μόνο αυτή εδώ είναι. Δεν υπάρχει κάποιος να βάλω, οπότε start battle. Έτσι όπως είναι, η αλήθεια είναι ότι που είναι αυτοί που θα εμφανιστούν θα είναι εδώ πέρα. Ναι. Οπότε, εγώ θα πάω εδώ και αυτοί που έρχονται... Δεν τους περιμένουμε το πάνω. Αλλά δεν κουνιούνται. Όχι, κουνιούνται. Ναι, θα τους στήσω εδώ πάνω τους ανθρώπους. Εδώ στο high ground. Γιατί όχι. Οπότε, έτσι όπως είμαστε. Μπροστά ο αρχηγός, μαζί με τον άλλο αρχηγό. Από πίσω, οι τοξότες μας. Από τη μία πλευρά του τοξότη θα έχουμε... αυτόν και απ' την άλλη θα έχουμε αυτόν το στρατό για να προσέχει. Και αυτά τα δύο άλογα, ένα απ' τη μία και ένα απ' την άλλη. Με βέλη είναι και αυτά τα άλογα, μην φανταστείτε, λέμε τώρα. Ας προσπαθήσω λίγο να επιτεθώ μαζί σε αυτούς με το βέλος μου. Θα παίξουμε λίγο hit and run. Δεν ξέρω αν θα πετύχω ποτέ κανέναν. Μάλλον πρέπει να την κάνω να τρέξει. Ναι, ας τρέξει. Αμάν. Όσο την κυνηγάνε, έρχονται βέλη από παντού. My lord is under attack. Έπεσε κάτω. Melee mode. Μπορείς να επιτεθείς μαζί τους. Θα πεθάνει αυτή η τύπισσα. Αλλά στην ουσία έχει... Μην πεθάνεις. Βαράμε ήδη εμείς. Θα σε σώσουμε. Ήδη ξεκινάνε να τρέξουν αυτά, έχουν χεστεί πάνω τους. Σκοτώνουμε ήδη και τα άλογά τους. Αυτά εδώ κάθονται. Ούψ, πέθανε. Οκ, λάθος μου. Την είχα χρυσοπληρώσει νομίζω, ή δεν είμαι και σίγουρος. Ωραία, βαράνε αυτά. Έχουμε ακόμα πυρομαχικά για να ρίξουμε. Τους βάζουμε και τρέχουνε. Έρχονται και οι υπόλοιποι σιγά σιγά. Τους βλέπετε, προσπαθούν να μας περικυκλώσουν, αλλά έτσι πως έχω στηθεί εγώ. Βαράω από παντού. Και έχω και δόρατα. Θα την νικήσω αυτή τη μάχη, παιδιά. Γι' αυτό ήρθα να την παίξω έτσι. Θα νικήσουμε μια για πάντα τους στρατούς του χάους. Τους έχουμε μπαγκάρια εδώ. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Μπορώ να το δω και από ψηλά. Έτσι φαίνεται καλύτερα. Βλέπουμε ήδη τρέχει ένα
unit. Αυτά εδώ κάθονται και την τρώνε. Και αυτά κάθονται και τρώνε. Έχουμε και το high ground, αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτοί τρώνε ξύλο. Μια χαρά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και την μάχη κανονικά. Ωραία, τρέχουν αυτοί να σωθούν. Θα μπορούσαν τα άλογά μας να τους ποδοπατήσουν όταν πλησιάσουν λίγο ακόμα. Ωραία, ρίχνουμε εμείς εδώ. Spearmen. Και οι άλλοι Spearmen θα πάνε σε αυτούς. Ο αρχηγός μας θα πάει εδώ. Και τα άλογα, καλό είναι να είναι melee mode και να πατήσουν αυτούς. Να τους ποδοπατήσετε τους. Κυνηγάνε εδώ πέρα τους τοξότες μας. Σημασία έχει ότι εμείς θα τους βαράμε αλλιώς. Okay. Νομίζω αυτή τη μάχη τη χειρίστηκα όσο και τέλεια γίνεται για τη δεδομένα. Κυνηγάνε τους τοξότες αυτοί, αλλά τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Σημασία έχει να νικήσουν τώρα εδώ το αρχηγός μας με το δικό τους. Και εδώ το chariot εδώ έχει μεγάλο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε λίγο σε καλύτερη θέση γιατί έχουμε δόρατα και δεν αντέχει τα δόρατα. Αυτό το πράγμα θα πεθάνει οπωσδήποτε, το βαράνε και από πίσω του, πισόπλατα. Ωραία, και τώρα θα αρχίσουμε να βαράμε λογικά. Ναι, και βαράμε αντεπίθεση. Δεν είναι πάρα πολύ. Ξεσχίστε τους. Αυτοί αρχίζουν και τρέχουν. Εντάξει, το έχουμε. Το χειριστήκαμε καλά, παιδιά. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε να αποτελειώσουν τους εχθρούς του χάους, κυρίως τον αρχηγό τους. Εξολοθρεύτηκε decisive victory end battle. Αν πατήσουμε auto resolve, θα τη χάναμε αυτή τη μάχη. Τώρα την ξεσχίσαμε. Δυστυχώς χάσαμε όμως τον ηγέτη μας που δεν μια μάχη έπαιξε και πέθανε. Εντάξει, ήταν μόνος, τι να κάνουμε. Με decisive victory ένα στρατός τελείωσε, να υπάρχει. Να δούμε τι θα κάνουν και αυτοί που θα αποφασίσουν να πάνε. Ελάτε στο Lothar, θα σας περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ, είναι 19 στα 20. Και θα είναι δύσκολη λογικά. Και αυτοί θα έρθουν να μας επιτεθούν σε αυτή την πόλη. Ωραία, θα έχουμε μάλλον καμένες πόλεις από εδώ και πέρα. Δεν πολεύω καν. Είναι σίγουρο ότι θα χάσουμε. Βλέπετε, δεν γίνεται παιδιά. Auto resolve. Decisive defeat. Ωραία, χάσανε κάποια units. Χάσαμε εμείς περισσότερα. Και θα κάψουν την πόλη τελείως. Το καλό νέο είναι ότι τραυματίστηκε αυτός ο Σιαντριλ. Δεν πέθανε τελικά στην προηγούμενη μάχη. Αυτή εδώ είναι μηδαμινός στρατός. Αυτοί εδώ χάσανε κάποιους. Και νομίζω σειρά έχουν ή αυτή η πόλη ή αυτή. Αυτές οι δύο πόλεις έχουν θέμα. Οπότε χρειαζόμαστε τον Banadl. Θα τον κάνουμε recruit αυτόν τον τύπο. Θα μπει σε αυτή την πόλη και αμέσως θα του δώσουμε στρατό. Ο στρατός του θα είναι κυρίως από archers τελευταίας τεχνολογίας. Κυρίως για να αμυνθούμε σε περίπτωση που ήρθε εδώ πέρα ο στρατός αυτός. Αν έρθει στην κάτω πόλη, μάλλον θα φέρουμε το καινούργιο μας εδώ πέρα. Αυτό που έφτιαξα πριν. Γενικά προσπαθώ να συντάξω τους στρατιώτες μου και εδώ πέρα που έχουμε τον Star Dragon, καλό είναι σιγά σιγά να έρθει προς τα δω και θα τον βάλουμε μέσα στο Glittering Tower. Την άλλη φορά τον έχουμε χάσει, το Lothar δεν μπορούν να το πάρουν αμέσως, αυτό μπορούν όμως. Οπότε πρώτα θα βάλουμε εδώ και αν πάνε στο Lothar θα έρθω για άμυνα. Οπότε ήρθε η ώρα να δοκιμάσω κάτι που μου είχατε πει στα σχόλια. Οι Scaling ίσως να χρειάζονται ειρήνη μαζί μας και θα το ζητήσω και μερικά λεφτά. Θα τους ζητήσω 2,5 χιλιάρικα και ειρήνη. Δεν τη δέχονται. Όμως είμαι σίγουρος ότι με λίγο λιγότερα λεφτάκια, ας πούμε με 1,800, θα τη δεχτούν την ειρήνη μας. Δεν θα μας πολεμήσουν πιθανότατα οι Scalings. Οπότε δεν μπορώ να τους φοβάμαι ιδιαίτερα. Να συγκεντρωθούμε λίγο να αμυνθούμε για αυτή την πόλη που κάποια στιγμή θα μας επιτεθούν. Βέβαια έχουμε τύχη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Επόμενη μάχη που θέλουμε να κάνουμε είναι με τον Τίριον. Ο Τίριον πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Θα επιτεθούμε σε αυτή εδώ τη μεσοτελειωμένη πόλη. Απλά και μόνο για να κάνουμε την πόλη να καταστραφεί τελείως. Πατάμε raise και πλέον δεν υπάρχει καθόλου πόλη εδώ πέρα. Διάλεξα το συγκεκριμένο στρατό που μόλις έχασε η τύπισσα εδώ πέρα και τις βάζω 3 Star Dragons και 3 από τους καινούριους Sword Masters of Hoeth, οι οποίοι είναι η καλύτερη ξυφομάχη μας και η μοναδική ξυφομάχη που έχουμε στο παιχνίδι, σαν ξωτικά. Νομίζω αυτά μπορώ να κάνω και θα τελειώσω το γύρο μου. Ο τύπος που έχασε πριν ξανάρθει να μας πολεμήσει, αυτή τη φορά θα είναι auto resolve μάχη, close victory,
Επιτέλους ξεφορτωθήκαμε μια για πάντα. Αυτοί πλησιάζουν. Να δούμε, εδώ θα πητεθούν μάλλον. Έχουμε ήδη φέρει στρατό. Πάνε κατευθείαν στο Lothern. Έτσι δείχνει το πράγμα. Να δούμε και αυτοί που θα πάνε. Πάνε και εδώ πάνω μάλλον. Ή εδώ κάτω. Προσπερνάνε. Έχουν το θράσος. Τους φέρνω εδώ πέρα. Και τους δύο. Τώρα πώς θα το κάνουμε. Θέλω όλοι αυτοί να πάνε στον ένα στρατό. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο τους έχουμε. Λοιπόν, αυτός θα πάει πίσω. Κάνω αυτή τη μαγιά τέλος πάντων. Τους πάω πίσω. Και θα βγάλω νέους στρατιώτες. Πάλι τοξότες. Και αυτοί που είναι εδώ, αν δοκιμάσουμε να του επιτεθούμε. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έρθει και της πόλης μου η βοήθεια. Όμως, οι τύποι έχουν καταπέλτες. Δεν έχουν άλογα νομίζω. Είναι πολύ κακό να είμαι γεμάτος με archers. Οπότε κάνω retreat. Και απλά θα μπω εδώ μέσα. Δεν νομίζω να μου επιτεθούν γενικότερα όμως. Οπότε τους αφήνω εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Τίριον, ο οποίος έχει κάποια θεματάκια εδώ. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί υπάρχει ατρίσιον εδώ πέρα. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό βηματάκι. Και αμέσως μετά θα τους βάλουμε να είναι σε στρατόπεδο για να μην γίνεται ατρίσιον και να βγάλουν καινούργιους στρατιώτες. Δημιουργήσαμε στρατόπεδο όπως βλέπετε. Και θα περιμένω μερικούς γύρους. Να κάνω αυτό το ride που λέει για 10 γύρους δεν θα έχουμε πρόβλημα με το ατρίσιον σε όλα τα άρμη μας. Οπότε θα το κάνω αυτό. Ω, και πήγαν στην πάνω πόλη. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Auto resolve. Χάσαμε οριακά. Έτσι γράφει τουλάχιστον. Και μας καταστρέψαν άλλη μια πόλη. Τελικά τις χάσαμε αυτές τις δύο. Τα κατάφερε το παιχνίδι να τις χάσουμε. Ο Alastair έφτασε επιτέλους σε αυτή την πόλη εδώ που έχει κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα οι επαναστάτες για πάρα πολύ καιρό. Χάνουνε για πάρα πολύ. Auto resolve δεν υπάρχει νόημα. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και καλούς δράκους και τέτοια να δούμε έτσι μάχες ενδιαφέρον. Που θα έχουν ενδιαφέρον. Οπότε διώξαμε τους επαναστάτες. Και ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι μέχρι να επαναφέρουμε την τάξη εδώ πέρα στην πόλη. Να πέσει το corruption και όλα αυτά. Θα βάλω τον φίλο μας εδώ μέσα. Και αφού χάσαμε δύο πόλεις, ήρθε η ώρα του Λαοτάρο να δείξει την αξία του στους τύπους εδώ που απειλούν τη Lothern. Πάμε να επιτεθούμε. Τους έχουμε ανετότατα. Δεν φοβάμαι και τίποτα, οπότε κάνω auto resolve. Τους καταστρέψαμε τελείως, έτσι, ναι. Δεν έγινε, εντάξει, δεν ήμασταν υπέρ αρκετοί. Το Lothern δεν πέφτει, δεν γίνεται. Έχει πάρα πολύ στρατό, έτσι κι αλλιώς. Ωραία, και νομίζω πως θα μπορούσαμε να διώξουμε μερικούς στρατιώτες. Από έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους εδώ πέρα, τους είχα η ώρα ανάγκης. Και θα περιμένω λίγο ακόμα για να μπορέσω να τους φέρω και τύπους με ξύφι. Νομίζω με αυτόν τελειώσαμε εδώ πέρα, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα με αυτούς εδώ εγώ. Να δούμε που πάνε αυτοί, έρχονται να μας επιτεθούν εδώ ή θα μας προσπεράσουν. Α, θα μας κάνουν πολιορκία. Νομίζω πως μας συμφέρει αυτό. Νομίζω μας συμφέρει, ξεκινάω τη μάχη. Και θα τη δούμε τη μάχη αυτή. Γενικά ήταν επιλογή μου να βγω από τα τείχη της πόλης και να επιτεθώ εδώ πέρα. Δεν θέλω να χάνω πολύ χρόνο σε αυτή την πολιορκία. Ίσως να βιάζομαι και να κάνω κακό. Όμως θέλω οπωσδήποτε να ξεκινήσει αυτή η μάχη. Και να πάνε κατευθείαν ο στρατός μου εκεί πάνω. Βλέπω εδώ όλοι αυτοί είναι μαζεμένοι εδώ. Κάνω μια παύση γιατί έχω ενισχύσεις από το πίσω μέρος της πόλης. Αρχίζουν και πετάνε αυτοί. Έχουν πάρα πολύ καλά. Στηθείτε, έχουμε πρόβλημα. Αμάν. Είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, όλοι εσείς. Έρχεστε κατευθείαν. Γυρούσι. Παιδιά, έχουν πάρα πολύ καλό artillery. Δεν το ήξερα αυτό.
Και εμείς έχουμε μόνο ξυφομάχους, αμάν. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το ξεκίνημά τους και αρχίζουν και τρέχουν οι δικοί μας. Πολύ κακό ξεκίνημα, δεν μπορούσα να πω. Για πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τις επιθέσεις μας, ξέρω εγώ. Έχω θέμα παιδιά. Ήρθε και ο Αετός. Αυτά εδώ που έρχονται, τους τέλνους για όλη τη μάνα παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ. Ο αρχηγός τους τουλάχιστον θα πεθάνει, αρχίζει και τρώει πολύ ξύλο, εδώ πέρα ο τεράστιος αρουραίος είναι. Ας ελπίσουμε. Αμάν. Οι καταπέλτες στον Σκέιβεν είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχω δει ποτέ μου. Κυνηγήστε. Κυνηγήστε εδώ πέρα, τα πάντα. Α, εδώ είναι οι καταπέλτες. Όλοι εδώ στους καταπέλτες, παιδιά. Να χαλάσουμε το ηθικό τους. Πω, τι κάνουν ρε οι τύποι. Ωραία, ο ένας καταπέλτης αρχίζει και τρέχει. Φέρνουν και τους υπόλοιπους. Έτσι, φέρτε τους, δεν έχω θέμα. Φέρτε τους εδώ πέρα. Βαράνε και οι υπόλοιποι, βλέπω. Είναι πάρα πολύ καλοί καταπέλτες. Αλλά τουλάχιστον νομίζω θα νικήσουμε. Για λίγο χέστηκα λίγο πάνω μου. Το παραδέχομαι. Λίγο προσοχή ρε παιδιά με τα βέλη. Θα κάψουμε τους δικούς μας. Κοιτάξτε εδώ τους αρουραίους πως είναι. Με τα μικρά σπαθάκια τους. Απίστευτο. Οι αρουραίοι έχουν πάρα πολύ θράσος γενικότερα. Βέβαια τους κυνηγάμε από παντού. Και θα αποτελειώσουμε τη μάχη. Εννοείται. Victory. Ωραία. Τους κυνηγάω όσο μπορώ. End battle. Close victory. Ναι, με ευνηδίασαν, μπορώ να πω. Ο καταπέλτης τους σκότωσε 172 άτομα ο ένας. Τώρα δεν ξέρω αν τους έχουμε για να τους αποτελειώσουμε. Θα προσπαθήσω όμως. Και λέει ότι δεν τους έχουμε. Auto resolve. Τους νικήσαμε με πάρα πολλές απώλειες. Δεν πειράζει. Με αυτόν τον τρόπο ήθελα να κερδίσω πίσω. Να κάνω ένα treasure hunt εν μεταξύ. Θα ψάξω μέσα στο ναό λέει. Και έκανα το quest που έχω από το πρώτο στις αρχές του παιχνιδιού που σου έλεγε ψάξε μια κατεστραμμένη πόλη ξέρω εγώ. Α, βρήκαμε και μια πανοπλία. Ωραία. Παρ' όλα αυτά εγώ θα ήθελα να κάνω colonize την πόλη τελείως. Δεν μπορώ σε αυτό το γύρο, στον επόμενο. Φοβάμαι απλά να μου πάρει ο σύμμαχός μου τις πόλεις αυτές εδώ και του πω τίποτα, τέλος πάντων όμως. Έχω μια μικρή εντύπωση ότι είμαστε ασφαλείς από όλους τους κακούς που έχουμε για το ritual και έχουμε 46 χιλιάρικα. Θέλω πάρα πολύ οι clan mores που έχουν 6 γύρους για να ολοκληρώσουν το ritual να πάρουν στρατό 10.000, θα τους το στείλουμε. Ωραία, οπότε στον επόμενο γύρο λογικά θα έρθει στρατός τεράστιος να επιτεθεί στην πόλη τους και ας μείνουμε εγώ εκεί. Έχω βάλει εδώ τον Θάρχιντελ, ο οποίος ψάχνει, η αλήθεια είναι, να βρει πόλεις, να μία πόλη, στο μακρινό αυτό Wasteland. Και ο Τίριον μετακινείται πάντα σιγά σιγά, γιατί δεν μπορώ να προχωρήσω πολύ, χάνω στρατιώτες όσο πιο πολύ προχωράω. Μπορώ να κινούμε μόνο το 50% του full πράγματος για να μπορέσω πάλι να τον βάλω να γίνει σε στρατόπεδο και να μην χάνουμε στρατό. Αυτό το κάνω για ένα γύρο ακόμα γιατί μετά θα μπορώ να κάνω αυτό το ride που θα σου λέει ότι δεν παθαίνει τίποτα από τις δύσκολες περιοχές ο Τίριον ή οποιοδήποτε. Και μετά θα τρέχουμε μέχρι να πάμε εδώ απέναντι. Είναι μακρούτσικα η αλήθεια είναι η επόμενη πόλη. Αν και θα μπορούσα να πάω από τη θάλασσα αλλά εντάξει τέλος πάντων. Και εδώ τώρα πάμε να δούμε το στρατό που κάλεσα με τα 10.000 και έχουν αυτό το δράκο τον τεράστιο και θα πάνε εδώ στην πόλη των Skavens και τους κάνουν να τους κατακτήσουν και καλά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν. Please, Avalorn, μην μου πάρετε μια πόλη αυτή τη στιγμή. Πάνε να πάρουν την πόλη μου. Απίστευτο. Τι να πεις τώρα. Με ενοχλούν άπειρα που είναι εκεί πέρα αυτοί. Οι Avalorn, τόσο καιρό που είχαμε προβλήματα, καθόντουσαν εδώ στην όμορφη πόλη του στο νησάκι και αφήναν τον Τόριαν να ψοφάει.
Όταν εν τέλει χάσαμε και οι αντίπαλοι μας πήραν δύο πόλεις, ήρθαν και πήραν την πολίτσα έτσι. Α, αυτή είναι η πόλη που θέλω να πάρω. Όχι, φίλε μου, δεν δουλεύει έτσι. Και δέχτηκαν να κάνουν κάτι. Πλέον έγινε η δικιά μας η πόλη. Έτσι απλά. Γιατί? Γιατί κάναμε confederation. Τους πήρα και τις δύο πόλεις. Τους είπα, ξέρετε κάτι, αφού είμαστε αδέρφια, ρε παιδιά, γιατί δεν γινόμαστε ένα κράτος? Έχεις δίκιο, μου λέει. Και είναι υπό την προστασία μου πλέον. Δεν είναι. Κάναμε συγχώνευση και είναι όλα κομπλέ. Και είχαν και ωραίες πόλεις, βλέπω. Ας τους κάνουμε και κάποια upgrade. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό νέο γενικά. Πήραμε και τις δύο πόλεις. Μπράβο μας. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και αυτή εδώ την πόλη που είχαμε πριν. Colonize. Βέβαια οι πόλεις είναι κατεστραμμένες και πρέπει να τις φτιάξουμε από την αρχή. Δεν πειράζει. Νομίζω το κακό νικήθηκε. Το κακό νικήθηκε. Η ηρεμία στο Donuts αποκαταστάθηκε και θα περιμένω 5 γύρους ώστε να είναι σίγουρα τα πράγματα πλέον. Νομίζω πως μια χαρά είμαστε, οπότε πάμε να κάνουμε το right. Ναι, το κάνω. Έχω το δικαίωμα και θα το κάνω. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά και τον φέρνω τον Τύριονος εδώ. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Αυτοί εδώ είναι φίλοι μας, άραγε τους αφήνω και θα πάω κατευθείαν εδώ στους ελφάδες. Αυτός εδώ ας έρθει να ανακαλύπτει καινούργιες περιοχές. Και εδώ βλέπω κάποια τύχη περίεργα, λες και είμαι στη Μόρντορ νιώθω. Και μου δηλώνουν πόλεμο οι Bone Clubbers Tribe. Πιθανότητα μάλλον γιατί θέλουν να μου επιτεθούν. Αυτό είχε γίνει και παλιότερα από τους Dark Elves και εν τέλει τους διώξαμε, νικήσαμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτούς, αν είναι πιο δύσκολοι. Τώρα οι πολλοί στρατιώτες που είχα φτιάξει, η αλήθεια είναι πως πρέπει να τους διασχροπήσω, έχω πάρα πολλούς. Ανακάλυψα και άλλη πόλη των Ελφάδων εδώ πέρα. Θα πέσει ξύλο μου φαίνεται. Και άλλοι εδώ πέρα, Frozen City. Θα τους δίρουμε. Προχωράει και ο Τύριον. Συνεχίζω το scouting με τον συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ πέρα και από ό,τι φαίνεται έχουμε ανακαλύψει πάρα πολύ από τους Dark Elves. Ο Τύριον έρχεται να σκουπίσει όποιον Dark Elf είναι αρκετά βρωμιάρης. Στον επόμενο γύρο θα γίνει επίθεση νομίζω κιόλας. Οι αγριάνθρωποι μου επιτέθηκαν στο ξεχασμένο νησί που κάποτε είχαμε αποκρούσει τους Dark Elves. Μου φαίνεται αρκετά σκληροτράχυλη στη μάχη σώμα με σώμα, θα ανέβουν τα τείχη, αλλά δεν έχουμε σκληροτράχυλους στρατιώτες εμείς για να τους αποκρούσουμε. Τα Dark Elves δεν ήταν τόσο σκληροτράχυλα, οπότε θα το κάνω το resolve γιατί νομίζω ότι θα χάσουμε. Βασικά όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Και χάσαμε. Όπως το περίμενα και αν έπαιζα εγώ, οι συγκεκριμένοι δεν θα πεθαίνανε. Δεν ξέρω, είναι πολύ καλή στη μάχη σώμα με σώμα. Οι Skaven νικήσαν το στρατό που αγόρασα. Δεν ξέρω με πόσες απώλειες, γιατί δεν μας δείχνει. Πάντως τους νικήσανε. Και το μεγάλο νέο είναι ότι η Scaling Faction destroyed. Δεν έμεινε τίποτα, λέει, πίσω. Οι Scaling είναι αυτοί που ζούσαν εδώ πέρα. Μας είχαν πάρει τα μέρη αυτά και κατοικούσαν εδώ πέρα. Οι σύμμαχοί μας τους νικήσανε. Οι σύμμαχοί μας είναι πάρα πολύ δυνατοί. Διώξανε οι πειρατές την άλλη πόλη τους και δεν έμεινε καμία πόλη για το scaling. Τους ξεσκίσανε έτσι ξαφνικά. Τελείως. Πάει. Πάπαλα. Ο Τύριον ήρθε η ώρα να αποτελειώσει τη συγκεκριμένη πόλη. Νομίζω δεν θα είναι δύσκολο. Δεν θα χρειαστεί καν να παλέψουμε. Όντως. Δεν έχουν καν άμυνα οι τύποι. Οπότε πάνε. Θα κάψω την πόλη τους. Περνάει εδώ ο Τύριον και δημιουργεί ένα χαμό όπου και αν πηγαίνει. Πολύ τον χαίρομαι το παλικάρι. Λίγοι μείναν ακόμα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν είναι λίγοι ή πολλοί. Πάντως έχουμε να καθαρίσουμε πολλά πράγματα ακόμα. Βλέπω εδώ πολλές πόλεις που περιμένουν. Εδώ έχω τον τύπο να σκαουτάρει, να παρακολουθεί μέσα στα χιονισμένα βουνά. Αυτές οι πόλεις εντάξει μπορούμε να τις πάρουμε τελείως. Μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα. Δεν θα καίμε άλλες πόλεις, ωραία. Και εδώ πέρα μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα. Μπορούμε να φτιάξουμε δεύτερη βάση. Καλό αυτό. Θα κατασταθούμε μια χαρά. Ο Λαουτάρο πλέον έχει φτιάξει το στρατό που θέλω. 4 Phoenix Guard, 4 Scorch Master, Lothar Sigurd, αυτοί εδώ όπως λέγονται οι τοξότες και 2 Star Dragon. Οπότε μπορούμε πλέον να φύγουμε για μια άλλη περιοχή. Σκέφτομαι να πάω εδώ κάτω στους Scalings. Δεν ξέρω αν είναι καλή επιλογή, αλλά θέλω να πάω από κοντά να δω αν μπορούμε να τους σκοτώσω. Ξεκινάει το ταξίδι μου σιγά σιγά. Ωραία, πήγα και ζήτησα από αυτούς εδώ πέρα να μπορώ να πατήσει ο στρατός μου εδώ πέρα. Προς το παρόν βλέπω τον Τύριον. Τι μπορεί να κάνει αυτός?
Ο Τίριον θα έρθει μέχρι εδώ. Πρέπει να πάρουμε αυτή την πόλη. Δεν έχει πάρα πολύ στρατό. Έχει αυτούς εδώ μόνο. Τύχη δεν έχει. Οπότε αυτή θα είναι η πρώτη μας βάση στις περιοχές των Dark Elves. Από εδώ πέρα θα επεκταθούμε στις υπόλοιπες περιοχές. Θα τους πολεμήσουμε μέσα στην καρδιά τους, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί κοντεύουν πάρα πολύ στο να φτάσουν στο τέταρτο, το πρώτο τελευταίο ritual. Εμείς αργούμε ακόμα. Σε ένα γύρο θα ολοκληρωθεί το τρίτο μας. Και ήρθε η ώρα να τελειώσω το γύρο μου, που σε ένα γύρο υποτίθεται θα γίνει το ritual. Και ολοκληρώσαμε το τελευταίο, το τρίτο ritual από τα 5. Να δούμε τι βιντεάκι μας δείχνει τώρα. Including where the third shard lay. Ωραία. And how to slay the worm that hoarded it. Θυμίζει Lord of the Rings αυτό, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ξεκλειδώσαμε το τρίτο διαμαντάκι. Άλλα δύο, παιδιά. Και θα κυριαρχήσουμε. Το κάναμε το ritual και έχουμε προχωρήσει τόσο, ας πούμε, με τα wave fragments που έχουμε μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα. Βλέπετε πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με τους Dark Elves. Γι' αυτό πρέπει να τους ξεσκίσουμε εδώ πέρα. Θα είμαι έτοιμος να μπω στην πόλη. Βασικά θα μπω τώρα στην πόλη, γιατί την έχουμε ξεκάθαρα. Auto resolve, decisive victory. Και θα γίνει δικιά μας χωρίς να την χαλάσουμε καθόλου. Αυτή είναι η πόλη μου πλέον. Μια χαρά πόλη τη βλέπω εγώ. Έχει και τα λιμάνια της. Βέβαια θα πάρουμε τον Karorn Recruit. Βγάζουμε και δεύτερο λόρδο για να του βάλουμε σιγά σιγά στρατιώτες. Και από εδώ πέρα θα φτιάξουμε πάρα πολλούς που θα έρχονται και θα επιτίθονται στους υπόλοιπους. Ψάχνω ακόμα πιο βαθιά εδώ να δούμε τι υπάρχει στην κοινωνία των Dark Elves. Με αυτόν εδώ που πηγαίνει προς τα δω, θα κλέψουμε εδώ ότι υπάρχει στο Skull Reef. 10.000 είχε. Και ένα πολύ ωραίο όπλο. Λοιπόν, και ήρθε αυτή η στιγμή του επεισοδίου όπου θα σας αφήσω, αφού πρώτα σας εξηγήσω τι έγινε σε αυτό το επεισόδιο μία στα γρήγορα. Το νησί Donuts πλέον είναι ξεκάθαρο ότι είναι δικό μας. Και από εδώ είναι η σύμμαχή μας, δεν υπάρχουν πουθενά scalings. Κάθε στρατιώτης μου αυτή τη στιγμή που είναι διασκορπισμένος σε όλο το νησί, έχω πάρα πολλούς λόρδους. Σε 5 γύρους θα έχουν από έναν Star Dragon ο καθένας και μερικούς τοξότες. Όλο αυτό θα γίνεται για άμυνα. Όπου χρειαστεί θα υπάρχει κάποιος στρατιώτης να αμυνθεί στον Donuts. Το άλλο θέμα ποιο είναι. Εδώ, αν παρατηρήσετε, υπάρχει ένα κιτρινάκι. Καταστρέψαμε τις περιοχές εδώ πέρα και εδώ πέρα. Αφήσαμε μόνο αυτούς εδώ που δεν μας πειράζουν. Και εδώ δημιουργήσαμε μία πόλη. Κλέψαμε μία πόλη από τους Dark Elves. Είναι η αρχή της επεκτατικής πολιτικής μου σε αυτό το Ήπειρο. Σιγά σιγά θα εισχωρήσω και θα πάρω τα εδάφη τους και θα αρχίσουμε να κυριαρχούμε και σε αυτό την Ήπειρο. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι εκτός από τον Τίριον, δουλειά κάνει και εδώ πέρα. Έχουν φτάσει εδώ κάτω-κάτω ένας ο Λαουτάρο, ο άλλος στρατιώτης μας, ο οποίος θα μπει και θα πάει σιγά σιγά μέσα από εδώ και θα περάσει κάτω στους Skaven, για να μπορούμε και εκεί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτά είναι τα πλάνα μου για να πάει καλύτερα το παιχνίδι. Όπως και να έχει, βέβαια, πέρα από αυτά, είχαμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε το τρίτο ritual σε αυτό το επεισόδιο. Αποκρούσαμε τους πάντες. Πρόσωλο ταχώς για το τέταρτο αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like, θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, να στα πάτε καλά. Bye bye!